Ένας πρεμιέρ του ελληνικού κινηματογράφου εξομολογείται τις αλήθειες του. Καλές όρισες, Γιώργη. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Ο έρωτας, άλλοτε λυτρωτικός, άλλοτε καταστροφικός και άλλοτε ανεκπλήρωτος, φωτίζει τη μεγάλη οθόνη της ζωής του Ερίκου Μπριόλα. Πάντα με ειλικρίνεια μιλούσα. Έλεγα, μωρό μου, είσαι για μια όμορφη ανάμνηση. Ανάμνηση. Το τόνιζα αυτό. Έχοντας υπόψη με τη λέξη αυτή ότι δεν θα το τραβήξουμε και τόσο πολύ. Πόσες όμορφες αναμνήσεις τέτοιες είχατε στη ζωή σας? 100 άνδρες, δημοσιοπάλληλοι ας πούμε. Δανείζομαι ένα επάγγελμα, δεν θα τις είχαμε. Η οικογένειά του είχε βουλκανιζατέρ και ταξί. Όταν οδηγούσε εκείνος, οι γυναίκες πρόθυμα άλλαζαν το δρομολόγιο για χάρη του. Στις μεγαλύτερες του μάλιστα, αναζητούσε τη μητέρα που δεν γνώρισε ποτέ. Μητέρα δεν γνώρισα, διότι έγκυος ούσα είχε καρκίνο στην περιοχή όλη αυτή κάτω. Και μάλιστα όταν λένε καμιά φορά για τον καρκίνο, λέω τι λέτε ρε παιδιά, εγώ κολυμπούσα στον καρκίνο μέσα. Και όταν με γέννησε, όπως μου είπαν, ρώτησε τι είναι, αγόρι ή κορίτσι. Λέει αγόρι, απ' και έφυγε. Θα κάνει 3 γάμους. Ειλικρινής σε όλη τη ζωή, δεν θα αποτρέψει το μοιραίο από την πρώτη του σύζυγο. Της έκανα λοιπόν στον 4ο χρόνο μια κουτσουκέλα. Συμπτωματικά την έμαθε και με ρώτησε, είναι αλήθεια ότι με αυτήν? Λέω ναι. Δεν ξέρω πώς το πήρε άσχημα. Μου λέει χωρίζουμε. Και χωρίσαμε. Κάναμε ένα κοριτσάκι. Είχε την τύχη όμως να παντρευτεί έναν πολύ ωραίο άνθρωπο μετά, ο οποίος και υιοθέτησε το κοριτσάκι αυτό. Και έτσι δυστυχώς δεν τη γνώρισα. Της το απαγόρευσε η μητέρα της, όπως θες πάρτο. Έμαθα μόνο ότι ήταν καθηγήτρια, μετά έγινε καθηγήτρια σε ένα γυμνάσιο, γέννησε κόρη, η οποία και αυτή έγινε καθηγήτρια επίσης, και έμαθα ότι και η κόρη γέννησε ένα κοριτσάκι. Άρα έχω δηλαδή δυσεγγονή, παρακαλώ. Άγνωστα όμως όλα αυτά τα πρόσωπα για σας. Τελείως. Δεν σας γεννήθηκε ποτέ η περιέργεια ή το συναίσθημα να πάτε να τα βρείτε? Όχι. Από τη στιγμή που κατάλαβα ότι εκείνα δεν θέλανε να με δούνε, πώς θα τους επέβαλα εγώ την παρουσία μου? Δεν σας λείπουνε? Πάρα πολύ. Είμαι μόνος μου. Η δεύτερη σύζυγός του ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερη και ο χωρισμός δύσκολος και βαρύς. Την αγάπησα όσο μπορεί να φανταστείς. Έκανα σαν λυσσασμένος μαζί της, όπως με αγάπησε και αυτή. Δυστυχώς την έχασα. Την έχασα γιατί είχε 2 παιδιά τον πρώτο της γάμο, τα οποία είχαν γεννηθεί στην Αμερική. Και όταν είχαν φτάσει στα 16 χρόνια, τα οποία με λατρεύαν επίσης, έπρεπε να πάνε εκεί διότι χάναν την υπηκότητα. Εγώ τι να έκανα στην Αμερική? Εγώ έκανα καριέρα εδώ. Στην Αμερική τι θα έκανα? Και έτσι χωρίσαμε με κλάματα, μπορώ να σου πω. Δεν κοίταζε ερωτικά ποτέ στις πρωταγωνιστριές του. Πάντα όμως υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα. Ομολογώ, ερωτεύτηκα μία κοπέλα, Αφροδίτη Γρηγοριάδου. Εγώ τρελά ερωτευμένος μαζί της, αλλά δεν το έδειχνα, διότι μόλις είχε ή αραβωνιαστεί, είχε παντρευτεί τον πάλι. Βέβαια το καταλάβαινε, αλλά με κράταγε σε μία απόσταση. Ο Ερίκος Μπριόλα ζει μονάχος του σήμερα σε ένα διαμέρισμα στον Γκίζη. Είναι λάτρης των υπολογιστών, του Facebook, του YouTube και του τουρκικού Serial. Και βλέπω αυτό το καρασεβδά που με έχει αφήσει άναυδο. Αυτή η τουρκαλάδες, γιατί καλά το λέω, τουρκαλάδες. Αλλά έλα ρε αδερφέ, αυτό το Serial που βλέπω μένω με ανοιχτό το στόμα. Τι υποκριτική, τι λόγος, ποιητικός λόγος. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη.
Η καθημερινότητά σας τα τελευταία χρόνια πώς είναι? Είναι τόσο θλιβερή. Καταρχήν, όταν θέλω να φύγω, τελείωσα, 84, δεν δέχομαι το θάνατο στους νέους ανθρώπους. Βασικά είμαι τόπος στα νιάτα. Τελείωσα.